Καλημέρα σας και από μένα, κυρίες και κύριοι. Όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, η διαδικασία ασύλου είναι μια υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας. Είναι δηλαδή μια υποχρέωση της πολιτείας να εξετάζει και να αποφασίζει αν αλλοδαποί οι οποίοι ζητάνε διεθνή προστασία στην Ελλάδα δικαιούνται και να την πάρουν. Αυτή την υποχρέωση, στο σκέλος της υλοποίησής της, για αυτή την υποχρέωση η Ελλάδα έχει δεχτεί σκληρή κριτική, όχι μόνο από διάφορες οργανώσεις, διεθνείς οργανώσεις, διεθνείς οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά και από δικαστήρια, σας θυμίζω την απόφαση MSS. Η υλοποίηση λοιπόν αυτής της υποχρέωσης έχει περάσει από πολλά κύματα. Το 1991 αρμόδια για την υλοποίησή της ήταν η αστυνομία. Από τις 7 Ιουνίου, όπως είπε ο κ. Σταυρόπουλος, το θεσμικό τοπίο άλλαξε. Και ενώ παραμένει μια κάποια αρμοδιότητα στην αστυνομία για τις εκκρεμότητες που έχει, αναλαμβάνει από εκείνη την ημερομηνία και πέρα μια στελεχωμένη με πολιτικό προσωπικό υπηρεσία ασύλου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Δημόσιας Τάξης. Και βέβαια τον δεύτερο βαθμό τον αναλαμβάνουν οι επιτροπές προσφυγών που βρίσκονται κάτω από μια δεύτερη πολιτικά στελεχωμένη υπηρεσία που λέγεται Αρχή Προσφυγών. Χαρακτηρίζουμε αυτό το βήμα ως πολύ σημαντικό. Λέμε επίσης ότι είναι σαν να έχουμε δύο πρόωρα νεογέννητα, πρόωρα όχι μόνο όχι στο σκέλος του χρόνου, γιατί 20 χρόνια περιμένει κανείς να γίνει αυτή η μετάβαση και 2 χρόνια έχουν περάσει από τον νόμο που προσδιορίζει αυτή η μετάβαση, πρόωρα σε σχέση με το βαθμό ετοιμότητας, στελέχωσης και υποστήριξης που είναι διαθέσιμος. Και μάλιστα βλέπουμε ότι αυτά τα δύο πρόωρα μωρά, τρία πρόωρα μωρά, αν προσθέσει κανείς και την υπηρεσία πρώτης υποδοχής, ο έξω κόσμος έχει πολύ μεγάλες προσδοκίες από αυτά. Είναι σαν να του ζητάει να τρέξουν μαραθώνιο, όντας πρόωρα νεογέννητα. Το ζητούμενο λοιπόν, όπως ήδη ελέγχθη, είναι αφενός μεν να υποστηριχθεί και να στελεχωθεί όπως πρέπει και να βοηθούν όπως πρέπει αυτές οι τρεις υπηρεσίες, εξεχόντως βέβαια για την υπηρεσία ασύλου, ισχύει αυτό, και να επεκταθεί η αρμοδιότητα και η δυνατότητα να καταγράφονται αιτήματα ασύλου και εκτός Αθήνας. Προς το παρόν, από τις 7 Ιουνίου, υπάρχει μόνο δυνατότητα στην Αθήνα να καταγράφονται. Υπάρχει πρόβλεψη για περιφερειακά γραφεία ασύλου σε 11 ή 13, συγχωρέστε με αν δεν θυμάμαι καλά τον αριθμό αυτή τη στιγμή που προβλέπει ο νόμος, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Μέχρι στιγμής υπάρχει ένα, υπάρχει σχεδιασμός για τα υπόλοιπα. Η δική μας τοποθέτηση είναι ότι θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να ανοίξουν τα περισσότερα δυνατόν περιφερειακά γραφεία. Από εκεί και πέρα είναι ένα θέμα επίσης οι ειδικές περιπτώσεις που έχουν να κάνουν, ενώ σου λειτουργεί μόνο ένα περιφερειακό γραφείο ασύλου στην Αθήνα, που έχουν να κάνουν με τους ασυνόδητους ανήλικους, θα πρέπει κάπως να προτεραιοποιηθούν. Θα πρέπει επίσης να προτεραιοποιηθούν άνθρωποι σε κράτηση, ιδίως στα σημεία όπου υπάρχει μεγάλη πίεση από νέες αφίξεις, και αυτά τα σημεία είναι κυρίως στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο, αλλά και αλλού, όπως λόγω χάρη στον Εύρο, λιγότερο όμως εκεί. Και επίσης υπάρχει η παράλληλη αρμοδιότητα της αστυνομίας, που αφορά, όπως σας είπα ήδη, τις εκκρεμότητες τις οποίες έχει αναλάβει. Εκεί τονίζει η Πατερμοστία την ανάγκη να στελεχωθεί ή να ενισχυθεί περαιτέρω το δυναμικό της αστυνομίας που ασχολείται με αυτές τις εκκρεμότητες, έτσι ώστε αφενός μεν να ολοκληρωθούν ομαλά όπου μπορούν να ολοκληρωθούν, αφετέρου εκεί που προβλέπουμε ότι θα διαρκέσει αρκετό καιρό. Και τι ακριβώς θα διαρκέσει αρκετό καιρό, είναι η εξέταση σε δεύτερο βαθμό από τις Επιτροπές Προσφυγών του Προεδρικού Διατάγματος 114/2010. Η αρμοδιότητα παραμένει και συνεχίζεται μέχρι να εκαθαριστεί το backlog, δηλαδή οι ισορρευμένες εκκρεμότητες. Εκεί, αυτό αναμένεται διαρκέσει αρκετό καιρό, εκεί θα πρέπει να είναι αρκετά ενισχυμένες οι υπηρεσίες της αστυνομίας που ασχολούνται με την ανανέωση εγγράφων, που ασχολούνται με τις επιδόσεις, έτσι ώστε άνθρωποι που εξακολουθούν να είναι στην αρμοδιότητα της ελληνικής αστυνομίας να μπορέσουν να παραμείνουν στη διαδικασία και να έχουν μία απάντηση στο αίτημά τους, που εξάλλου, σε ό,τι αφορά το δεύτερο βαθμό, εκκρεμεί αρκετά χρόνια. Τα περισσότερα εξ αυτών εκκρεμούν αρκετά χρόνια. Τώρα, ειδικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαδικασία ασύλου και για τα οποία, σαν είπα, Πατερμοστία, ζητάμε περαιτέρω ενίσχυση, είναι το θέμα των αιτημάτων ανάληψης ευθύνης βάσει του κανονισμού Δουβλίνο 2. Τι είναι τα αιτήματα ανάληψης ευθύνης? Είναι περιπτώσεις ανθρώπων για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία
περιπτώσεις ανθρώπων στην Ελλάδα, οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν και υποβάλλουν στοιχεία ότι έχουν πολύ στενούς συγγενείς ή πολύ στενούς άλλους οικογενειακούς δεσμούς με μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητούν να αναλάβει την ευθύνη εξέταση του αιτήματος ασύλου τους μια χώρα άλλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεσμεύεται από τον κανονισμό Δουβλίνο 2. Εκεί χρειάζεται μια ενίσχυση του τμήματος, το οποίο μάλιστα τώρα υπάγεται στην αρμοδιότητα και αυτό της νέας υπηρεσίας ασύλου, φεύγει δηλαδή και αποσπάται το κομμάτι αυτής της αρμοδιότητας από την ελληνική αστυνομία. Χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση και ίσως και στρατηγική σκέψη, αν θέλετε, το κομμάτι, το ευρύτερο κομμάτι που αφορά τη μετανάστευση, γιατί σας θυμίζω ότι η διαδικασία ασύλου έχει φτάσει να είναι το υποκατάστατο, ίσως το μόνο υποκατάστατο των κενών στη μεταναστευτική νομοθεσία της Ελλάδας. Τι γίνεται όταν κάποιος έχει μία νομιμότητα στην Ελλάδα γιατί είναι οικονομικός μετανάστης, αλλά εκπίπτει αυτή τη νομιμότητα γιατί λόγω χάρη δεν μπορεί να συγκεντρώσει τα απαραίτητα ένσημα για να ανανεώσει την άδεια παραμονής του. Μάλλον στην πλειοψηφία των περιπτώσεων κάνει ένα αίτημα ασύλου ελπίζοντας ότι θα διαρκέσει αρκετό καιρό η εξέταση, έτσι ώστε να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο την νομιμότητά του στην Ελλάδα μέσω αυτής της αίτησης ασύλου, ασχέτως αν έχει ή δεν έχει ανάγκη πραγματικά διεθνούς προστασίας. Αυτό το τελευταίο σημείο είναι ίσως και το κρισιμότερο, πέρα από τις τεχνικές λεπτομέρειες για την ενίσχυση της υπηρεσίας, της νέας υπηρεσίας ασύλου ή την ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών που εξακολουθούν και έχουν μια παράλληλη αρμοδιότητα για όσο καιρό την έχουν, καθώς δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει αποτελεσματικά το σύστημα ασύλου αν δεν αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου, μιας ευρύτερης μεταναστευτικής στρατηγικής.